Αυτός ο δρόμος ήταν ποτάμι πριν αρκετά χρόνια, ενώ με μια βροχούλα, τμήμα του δρόμου μετατρέπεται σε ποτάμι στο ύψος της Αγίας Εκατερίνης, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στις αρχές του περασμένου Ιουνίου. Βάζουμε μπλόκα, βάζουμε ξύλα, βάζουμε μπαλέτες, να πατάμε στις μπαλέτες να μπούμε στο σπίτι μας. Τα νερά τρέχουν από παντού και μπαίνουν όλα μέσα στο δρόμο. Στο δρόμο γίνεται ένα ποτάμι που κατεβαίνει ανελέητο. Αν η νεροποντή είναι σοβαρή, που θα είναι σοβαρή, αυτό το ποτάμι θα μπει μέσα στο σπίτι μας και θα μας πάρει και εμάς και τα έπιπλα και όλα, θα τα σηκώσει όλα στον αέρα και θα πηγαίνουν όλα στο λιμάνι. 2, 3, 4 δρόμοι και τα νερά μαζεύονται όλα εδώ. Το χειμώνα που βρέσει φτάνει το νερό μέχρι το Αστράγαλο. Δεν γίνεται, παιδιά, πρέπει να βάλουν φρεάτια. 3 φορές μου έχουν τρακάρει το αυτοκίνητο. Γιατί τρέχουν εδώ πέρα και τους φεύγει το αυτοκίνητο στη στροφή. Θα πνιγούμε στην περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων, υποστηρίζουν δημότες, με φόντο τα ανύπαρκτα, όπως τόνισαν, φρεάτια ομβρίων. Εδώ βλέπετε, σε αυτό το σημείο και στο άλλο σημείο υπήρχαν οι παράλληλες χάρες, μεγάλες χάρες, οι οποίες απορροφούσαν όλα τα νερά που ερχόταν από τον νότο. Έγινε το έργο της ασφαλτόστρωσης, καλυφθήκαν οι χάρες. Δεν ξαναμπήκανε. Μας είπαν ότι θα μπουν, αλλά είναι τώρα 10 χρόνια. Πότε θα γίνει αυτό το πράγμα, άμα πνιγούμε? Δεν υπάρχει μια σχάρα από τόσο δρόμους που έρχονται τα νερά όλα εδώ. Άμα βρέσει δεν μπορούμε να φύγουμε από το σπίτι, θα πλημμυρίσουμε. Τόσα φρεάτια ήταν εδώ παλιά, 5-6, τα κλείσανε και δεν έχουν βάλει μετά ούτε μια σχάρα. Και μετά λέμε πλημμυρίσαμε. Ναι, μετά λέει πλημμυρίσαμε. Ποιος θέλει? Θα διαφορεί πολύ. Παρόλο που είμαι και μέσα στα πράγματα, ναι, θα διαφορεί. Βλέπετε λοιπόν στο νέο δήμαρχο, τον κύριο Καλογερινό. Να πιάσει να κοιτάξει το πρόβλημά μας. Το απειλελωρίες, γιατί μετά θα είναι αργά. Για τις επικίνδυνες καταστάσεις που βιώνουν, ακόμα και με ασθενείς βροχές, γονείς μαθητών αγανακτούν και καλούν τους αρμόδιους να προχωρήσουν στα αναγκαία έργα υποδομής για τη θωράκισή τους από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Συγγνώμη για τη φράση μου, αλλά είναι άθλιο. Εμείς όταν βρέχει δεν μπορούμε να σηκωθούμε να πάμε τα παιδιά μου σχολείο. Παίρνουν απουσίες διότι δεν μπορούμε να περάσουμε. Ο άντρας μου για να πάει στη δουλειά βάζει μπαλέτες για να περάσει. Δηλαδή είναι το λιγότερο γελίο όλο αυτό. Και βάζουμε κάθε πρωί σε κίνδυνο τα παιδιά μας. Κάθε πρωί. Διαφορετικά. Βάζουμε ένα ζευγάρι παπούτσια, πάμε στα μάξι και στο μάξι αλλάζουμε παπούτσια για να πάμε σχολείο. Οπότε πρέπει να υπάρχει κάτι γι' αυτό. Να με ρυμνήσουνε. Και έχετε το νερό σε ύψος περίπου 50 πόντους. Δεν μπορείς ούτε στο αυτοκίνητο να μπεις, ούτε στο μηχανάκι να πας στη δουλειά σου. Από το 2019 με έγγραφα, με φωτογραφίες, με βίντεο, έχει ειδοποιηθεί η ΔΕΙΑΗ και μας είπαν ότι πρόκειται στο μέλλον να τα ξαναβάλουν τα φρεάτια. Αλλά το μέλλον είναι τώρα 10 χρόνια. Πρόκειται για τον δρόμο που ξεκινά από τις Πατέλες και καταλήγει στο Κατσαμπά, με τους δημότες στο ύψος της Αγίας Εκατερίνης να έχουν ενημερώσει την ΔΕΙΑΗ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν δρομολογηθεί, όπως σημείωσαν, οι αναγκαίες παρεμβάσεις.